Μίλησε στην αρχή τη συνεδρίασης η πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Δεμόνων του 45ου Δημοτικού Σχολείου. Την τελευταία στιγμή κοινοποιήθηκε προ το Σύλλογο Γονέων και Δεμόνων μια δεκασέλιδη περίπου επιστολή των υπηρεσιών με αναφορά σε όλη την αλληλογραφία που υπάρχει εδώ και 5-6 χρόνια περίπου σχετικά με τι τεράστιε ελλείψει επικίνδυνες ελλείψεις που υπάρχουν σε αυτό το σχολικό συγκρότημα. Και δεν μιλάμε μόνο για αυτό το σχολικό συγκρότημα. Ανάλογες ή και χειρότερες υπάρχουν σε όλα περίπου τα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Επανειλημμένη ελληλογραφία από τη διεύση του σχολείου, από το Σύλλογο Κονόγιο και Κηδεμόνων, η ευαισθησία του Δήμου, ανύπαρκτη η αναισθησία της θεσσαλονικης επανειλημμενη ελληνογραφια απο τη διευση του Καμία η ευαισθησια του δημου ανυπαρκτη η κίνηση μέσα από μεγάλες πιέσεις και συνεχή αλληλογραφία κάποια μερεμέτια της πλάκας για να δικαιολογήσουμε την παρουσία μας. Και φτάσαμε να πέσει σοβάς. Αν περνούσε παιδί εκείνη την ώρα κάτω από τον τοίχο μπορεί να έχει χτυπηθεί πάρα πολύ άσχημα για να μην πω χειρότερα. Φανταστείτε τι θα γινόταν σε μια περίπτωση σεισμού. Και μόνον όταν ο Σύλλογος Γονέων και Κιδεμόνων Απέτυσε να έρθει εδώ και να μιλήσει. Διεκδίκησε να δημοσιοποιηθεί το πρόβλημα και να πάρει απαντήσεις. Μόνο τότε, και αυτό είναι γελίο από μία άποψη, κινητοποιήθηκαν κάποια συνεργεία του Δήμου μόλις την περασμένη Παρασκευή. Για να κάνουν κάποια μερεμέτια. Για να φανεί ότι κάτι κάνουμε. Δεν κάνουν τίποτα. Οι ανάγκες των σχολείων, των παιδιών και των γονιών τους και των καθηγητών... Δεν αναδεικνύονται μονάχα όταν διεκδικείται δημοσιότητα. Υπάρχουν αφιευτού αυτές οι ανάγκες και πρέπει να εξυπηρετηθούν... ...γιατί δεν πρέπει να περιμένουμε κρίσιμα γεγονότα όπως για παράδειγμα στην Τουρκία... ...να θρυνήσουμε για να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να ενταθεί ο αντισυσμικός έλεγχος... ...και οι επισκευές που πρέπει να γίνουν. Και αυτό δεν το λέω μονάχα εμείς. Κάτω από τα ζόρια και τις εικόνες του σεισμού στην Τουρκία βγήκε η κυβέρνηση και είπε ότι θα προχωρήσουμε νέο πρόγραμμα αντισυσμικού ελέγχου των σχολείων, όταν το προηγούμενο εδώ και περίπου 10 χρόνια καρκινοβατή βρίσκεται ακόμη στο πρώτο στάδιο ή στον οπτικό έλεγχο και δεν έχει τελειώσει στι περισσότερε περιπτώσει ούτε καν αυτό. Και το πιο προκλητικό είναι ότι η απάντηση των υπηρεσιών στο Σύλλογο Γονέων και Κυδεμόνων για τις καθυστερήσεις προσπαθεί να τις δικαιολογήσει μέσα από την έλλειψη κονδυλίων. Κάτι για το οποίο επιμένουμε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν τα κονδύλια και από το κράτος και από το Δήμο σε σχέση με την αντισυσμική προστασία.